Καλησπέρα. Κανονικά έπρεπε να πω καλημέρα. Έπρεπε να μπω πιο νωρίς. Το πρωί. Να μπω. Τι κάνουμε. Για να δω λίγο σε ποια σειρά είχα μείνει. Νομίζω στη 13 είχαμε μείνει. Αν δεν κάνω λάθος. Ε! Καλά είστε. Ωραία. Χαίρομαι που είσαστε καλά. Βάμε λίγο το τηλέφωνο. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Σωστή. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε το δεύτερο μέρος από την εσάρκα μας, την τριγωνική πεταλουδίτσες, και να σας δείξω λίγο γιατί την προχώρησα στο δικό μου το χρώμα το ματζέντα αυτό. Να τη δείτε λίγο τι ωραία που βγαίνει. Απλώς θέλω τώρα πιο πολύ να σας εξηγήσω εδώ στο κέντρο. Εγώ δεν θα κάνω πεταλούδα όπως έχει στο σχεδιάγραμμα εδώ πέρα. Βγαίνει κανονικά και άλλη πεταλούδα εδώ όσο μεγαλώνει. Τώρα θα βρω λίγο ένα λεπτάκι. Νομίζω ότι έχω ένα σχεδιάγραμμα που φαίνεται να το τυπώσω. Ναι, αυτό. Θοδωρά, θα τυπώσω λίγο ένα σχεδιάγραμμα που το φέρεις. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, δέστε πόσο ωραία φαίνεται. Δεν ξέρω τώρα αν φαίνεται καλά σε εσάς εδώ. Να το. Έκανα ακόμα δύο για να δείτε πώς φαίνεται. Συνεχίζει πάρα πολύ ώρα βγαίνει. Και τώρα σε αυτό που είχαμε μείνει μαζί σε 13 σειρές, θα δούμε πώς προσθέτεται την επόμενη. Λοιπόν, σε αυτό εδώ λοιπόν έχει στο κέντρο να κάνετε και μια πεταλούδα εδώ. Εγώ δεν θέλω να κάνω εδώ πεταλούδα. Μπολερό για γάμο βάφτιση. Χρύσα, αν θες να πράξω να σου βρω κάτι σε βίντεο, δεν ξέρω, να δω. Δεν θυμάμαι αν έχω κάνει κάτι στα live, σε γελάσω. Θα κοιτάξουμε, όμως σίγουρα κάτι θα βρούμε, θα κάνουμε. Εγώ λοιπόν δεν θα κάνω εδώ στο κέντρο αυτήν εδώ την πεταλούδα, θα κάνω μόνο από τη μία άκρη να συνεχίζονται και από την άλλη. Στο κέντρο λοιπόν θέλω να σας δείξω, όσο θα κάνετε, θα αφαιρίσετε αυτό, τι πρέπει να κάνουμε εδώ. Φυσικά είναι δύο ποδαράκια, δύο αλυσίδες, δύο ποδαράκια αυτό που κάνετε, αλλά θέλω να σας το δείξω, να το έχετε και σαν δεύτερο βίντεο, γιατί πολλές φορές κάνουμε το πρώτο κομμάτι και μετά δυσκολεύεστε να προχωρήσετε περισσότερο. Και επειδή πολλές φορές με ρωτάτε μετά, είπα να κάνουμε ένα δεύτερο, να δούμε πώς προχωράει, πώς δημιουργούνται συνεχώς πεταλουδίτσες στην άκρη μας, έτσι, και μεγαλώνει πιο πολύ η εσάρπα μας. Το νήμα που χρησιμοποιώ είναι το Dora, που είπαμε ότι είναι προσφορά στο 1,80 το τεμάχιο. Τώρα, το τι χρώματα υπάρχουν, θα σας το πούν τα κορίτσια καλύτερα, γιατί γίνεται ένας χαμός από το Σάββατο που το δείξαμε την εσάρπα. Και δεν ξέρω τι χρώματα τους έμειναν για να σας τα δείξω και να σας πω ότι σίγουρα υπάρχουν. Υπάρχουν πάρα πολλά χρώματα πάντως ακόμα. 5 κουβάρια σίγουρα θέλετε για να τελειώσετε την εσάρπα. Και αν θέλετε να βάλετε και κρόσια θα πάρετε 6-7, γιατί αυτό το νήμα δεν θα το έχουμε μετά. Μπορείτε εννοείται να το κάνετε και με οποιοδήποτε άλλο νήμα. Τουλάχιστον πάχος 3,5-4 βελονάκι. Εγώ τώρα αυτό το πλέκω με 4. Καλησπέρα σας. Εσύ όσοι μπήκατε τώρα. Ήθελα πιο να σας κάνω live, δεν προλάβω όμως. Δευτέρα είναι λίγο δύσκολη μέρα για μας, γιατί μαζεύονται παραγγελίες από το Σαββατοκύριακο και έγινε λίγο χαμός. Αλλά θέλω να προχωράμε, γιατί αύριο θέλω να σας δείξω το αντρικό το κασκόλ που είπαμε. Επίσης, για τη ζακέτα αυτή που μου είπατε κάποιοι θέλετε να κάνετε με αυτό το νήμα, τον τώρα βεβαίως γίνεται. Για extra large, πούμε, 8, τουλάχιστον 8 κουβάρια θα πάρετε. Και αν δεν είσαστε σίγουροι, θέλετε κάτι που είναι πιο μακριά, πάρετε κάτι παραπάνω. Γιατί όπως είπα, δεν θα το έχουμε μετά, έτσι. Μην μείνετε στη μέση. Λοιπόν, είμαστε έτοιμες να ξεκινήσουμε. Είχαμε μείνει στη 13 σειρά. Τώρα θα συνεχίσουμε από τη 14. Θα πηγαίνουμε μαζί βήμα-βήμα.
Δώστε μου ένα λεπτάκι μόνο να βρω πάνω σχεδιάγραμμα τη 13, να την σημειώσω. Ξέρετε εγώ που σημειώνω τις σειρές. Εδώ είναι 13, είμαστε εδώ. Λοιπόν. Και θα πάμε τώρα στην 14, έτσι. Να τσεκάω λίγο κάτι. Η 13 είναι αυτή εδώ. Έλα εδώ. Πού να το βάλω εγώ το στυλό. Σε μένα εδώ πέρα, ξέρεις τι γίνεται. Χάνει μάτι το παιδί και το παιδί τη μάνα, λέει. Ξέρεις. Τι θέλεις. Α, ναι, το θυμάμαι. Όχι σήμερα όμως. Πρέπει να μπούμε στο live. Προστάμε μια κλήρωση. Θοδόρα, θες να μας φέρεις και εκεί τα πορτοφόλια να τα δείξουμε λίγο στα κορίτσια πριν ξεκινήσω. Μέχρι να μπείτε κι άλλες. Έχουν έρθει καινούργια πορτοφόλια. Έχουν έρθει τα λουστρίντα πορτοφόλια. Να δείξω λίγο στα κορίτσια τι έχει έρθει. Α, καλά, στο τέλος του live μου, είναι άστο. Στο τέλος, να ξεκινήσω εγώ να δείχνω την μπλέξη και στο τέλος του live. Και οπωσδήποτε αύριο θα κάνω την κλήρωση που σας χρωστάω από το muffin που είχαμε πει. Το θυμήθηκε τώρα η Θοδόρα. Και ευτυχώς που έχουμε και τους υπαλλήλους να μας κάνουν υπερθυμίσεις εδώ. Λοιπόν, όσες θέλετε να δείτε τα ντόρα, θα στείλετε μήνυμα και τα κορίτσια σας λένε τι χρώματα μείνανε. Γιατί δεν ξέρω τι έχει μείνει τώρα. Έχω εδώ τα χρώματα, αλλά μην ρίξω λάθος. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε τη σειρά 14. Γυρίζω την κάμερα. Τώρα δεν θυμάμαι μέχρι ποιο νούμερο πρέπει να σας πάω, αλλά θα πάμε και τα νουμεράκια για να το καταλάβετε. Είμαστε εδώ. Βλέπω λίγο το πώς το κοντά. Μισό λεπτό. Εδώ πέρα. Λοιπόν. Σειρά νούμερο 14. Ξεκινάμε πάντα με τις 5 αλυσίδες. Εδώ τώρα έχει το διπλό ποδαράκι. 3 ποδαράκια, 5 αλυσίδες άριχτο, 5 αλυσίδες, 3 ποδαράκια. Και μετά τώρα είμαστε σειρά την οποία θα δημιουργήσουμε πεταλούδα εδώ και πεταλούδα εδώ. Έτσι. Θα πηγαίνουμε βήμα-βήμα. Θα έχουμε 2 αλυσίδες κοχυλάκι, 6 αλυσίδες κοχυλάκι, 2 αλυσίδες, 3 ποδαράκια τα οποία τα πιάνω εδώ πάνω στην κεραία, ας το πούμε, για να σταθεροποιηθεί η κεραία. Να την κεραία της πεταλούδας, εντάξει. Έχει τελειώσει όσοι ήταν να πάρετε μέρες για το μάθημα. Θα ξανακάνουμε άλλο διαγωνισμό, θα σας ενημερώσω. Λοιπόν, και μετά συνεχίζεται εδώ. 3 ποδράκια, 2 αλυσίδες, 3 ποδράκια, 2 αλυσίδες. Κοχυλάκι, 6 αλυσίδες, κοχυλάκι, 2 αλυσίδες, 3 ποδράκια, 5 αλυσίδες άριχτο, 5 αλυσίδες, 3 ποδράκια, 1 αλυσίδα και διπλό ποδράκι στο τελείωμα. Πάμε λοιπόν. Θοδόρα, μα θες κλείστε μου εμένα την πόρτα. Ξεκινάω με 4 βελονάκι όπως ήμασταν. Αν κάτι δεν βλέπετε θα μου λέτε. Μισό λεπτό να μαζέψω λίγο πόδο την πρίκα μου, να μην φαίνεται. Καλό μεσημέρι. Και θα πηγαίνουμε σχετικά αργά για να τα καταλαβαίνουμε, εντάξει. 1, 2, 3. 4, 5. Καλή εβδομάδα. Μπαίνουμε λοιπόν εδώ. Α, συγγνώμη, εδώ έχω κάνει. Δεν έκανα σωστά το τέλειο. Ξύλωσα κάτι. Εδώ είναι 3 ποδεράκια, μία αλυσίδα και ένα διπλό ποδεράκι εδώ. Και εδώ έχουμε 5 αλυσίδες. Σωστά. Εδώ πάνω. Ναι, 5 αλυσίδες. Γυρίζουμε το πλεχτό. Πάμε εδώ μέσα. 3 ποδαράκια. Είμαστε στη 14 σειρά. Και 5 αλυσίδες. Καλό μεσημέρι. Άριχτο. 5 αλυσίδες. Είναι σκέτο ακριλικό αυτό νήμα. Ευχαριστώ, Νάντια. 1, 2, 3 ποδαράκια. Λοιπόν, 2 αλυσίδες.
Μέσα εδώ στο κοχυλάκι κάνουμε πάλι κοχυλάκι. Ναι, το δεύτερο μέρος κάνουμε τώρα. Συνεχίζουμε από τη 13 σειρά, είμαστε στη 14. Μία αλυσίδα, δύο ποδαράκια. Λοιπόν, και τώρα θα κάνουμε 6 αλυσίδες στον αέρα. Πάμε εδώ, δύο ποδαράκια, μία αλυσίδα, δύο ποδαράκια, δύο, μία αλυσίδα και δύο ποδαράκια. Είναι το κοχυλάκι μας, έτσι, είμαι στο κοχυλάκι, κάνουμε κοχυλάκι. Λοιπόν, μετά δύο αλυσίδες. Τώρα, εδώ έχουμε να κάνουμε, εδώ πέρα, όχι στην πρώτη, στη δεύτερη θηλιά, εδώ, θα κάνουμε τρία ποδαράκια. Ένα, δύο, τρία ποδαράκια. Λοιπόν, και έχουμε δύο αλυσίδες στον αέρα. Τώρα, με αυτό που θα κάνουμε τώρα, θα ανεβούν προς τα πάνω οι κεραίες της πεταλούδας μας, έτσι. Όχι, δεν μου αρέσει αυτό το σημείο, θα το πάω λίγο πιο αριστερά. Νομίζω πήγα στην πρώτη και όχι στη δεύτερη. Ναι, εδώ είναι η δεύτερη θηλιά. Αυτή είναι από το ποδαράκι. Ένα, δύο, τρία, δύο αλυσίδες στον αέρα. Ένα, δύο. Πάμε εδώ, από το τέλος, ένα, δύο πίσω. Εδώ. Κάνω πάλι τρία ποδαράκια. Ένα, δύο, τρία ποδαράκια. Λοιπόν, δύο αλυσίδες. Εδώ στο κοχυλάκι κάνω μέσα κοχυλάκι. Ένα, δύο, μία αλυσίδα. Πάλι δύο ποδαράκια. Καλησπέρα. Λοιπόν, 6 αλυσίδες στον αέρα. Εδώ που είναι οι 6 αλυσίδες και εδώ, ξεκινάμε να δημιουργούμε τις καινούριες πεταλούδες, έτσι. Λοιπόν, πάμε εδώ μέσα, κάνουμε στο κοχυλάκι ό,τι πλέκαμε. Δύο ποδαράκια, μία αλυσίδα, δύο ποδαράκια. Δύο αλυσίδες, τρία ποδαράκια εδώ αριστερά, ένα, δύο, τρία, πέντε αλυσίδες, πάμε εδώ, άριχτο, πέντε αλυσίδες, τρία ποδαράκια εδώ πέρα. Μία αλυσίδα, ένα διπλό ποδαράκι εδώ, και πάμε στη σειρά νούμερο 15. Να κάνω το πράσινο. Δείχνω λίγο τη σειρά νούμερο 15. Ξεκινάμε τον ίδιο τρόπο. Τρία ποδράκια εδώ, τρεις αλυσίδες στο κοχυλάκι, 6 αλυσίδες. Κοχυλάκι, τρεις αλυσίδες, τρία ποδράκια εδώ μέσα. Τρεις αλυσίδες εδώ. Συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο και τελειώνουμε όπως τελειώνουμε συνήθως. Τρία ποδράκια, πέντε αλυσίδες άριχτο, πέντε αλυσίδες, τρία ποδράκια και μία αλυσίδα και ένα διπλό. 15 σειρά, 5 αλυσίδες στον αέρα,
σχεδιάζουμε. Είναι πολύ εύκολη πλέξη. Αν έχετε το σχεδιάγραμμα και πηγαίνετε βήμα-βήμα, εμένα σας έχω πει με βολεύει και με αυτούς τους μαρκαδόρους και αλλά μια καρφίτσα από πάνω. Με βολεύει πάρα πολύ. Τρία ποδαράκια εδώ. Ένα. Δύο. Τρία ποδαράκια εδώ στο πρώτο κενό μας. Πέντε λυσίδες. Άριχτο εδώ μέσα. Τώρα δεν απαντάω σε ό,τι γράφετε, έτσι, για να μην καθυστερούμε λιγάκι και να μην χάνω και το σχέδιο. 2, 3, 4, 5 λυσίδες. Πριν τα τρία ποδαράκια κάνουμε τρία ποδαράκια εδώ. 1, 2, 3. Λοιπόν, τώρα είμαστε πάλι που θα κάνουμε 6 λυσίδες. Λοιπόν, θα κάνουμε 3 αλυσίδες τώρα στον αέρα και θα πάμε εδώ στο κοχυλάκι μας. 3 αλυσίδες εδώ στο κοχυλάκι μας. Κάνουμε 2 ποδαράκια, 1 αλυσίδα και άλλα 2 ποδαράκια στο ίδιο. Μετά κάνουμε 6 αλυσίδες. Πάμε εδώ στο άλλο το αντίστοιχο. Κάνουμε 2 ποδαράκια, συγγνώμη. Μία αλυσίδα, 2 ποδαράκια. Μετά κάνουμε 3 αλυσίδες στον αέρα. Εδώ. Και κάνουμε εδώ μέσα 3 ποδαράκια. 1, 2, 3. Τα 3 ποδαράκια τα κάνουμε ακριβώς πάνω από την πεταλούδα μας στο κέντρο. Πάλι 3 αλυσίδες. Λοιπόν, και είμαστε εδώ. 3 αλυσίδες. Α, τώρα έχουμε να κάνουμε πάλι κοχυλάκι. Ωραία. Εδώ. Κάνουμε 2 ποδαράκια. 2. Μία αλυσίδα, άλλα 2, 1, 2, μια ωραία πεταλούδα, ναι. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Σας το έλεγαν αυτό στο σχολείο, τραγουδάκι. Δεν ξέρω αν το λένε ακόμα στα παιδάκια τώρα. Πάλι κοχυλάκι, 2 ποδαράκια, μία αλυσίδα, 2 ποδαράκια. 3 αλυσίδες στον αέρα. 3 ποδαράκια εδώ αριστερά. Τρία. 5 αλυσίδες. Άριχτο εδώ. 5 αλυσίδες. 3 ποδαράκια εδώ. 1 αλυσίδα. Διπλό. 4 εδώ και έχουμε τελειώσει και τη σειρά νούμερο 15. Τώρα στη 16 σειρά θα σας δείξω τι θα κάνω έτσι ώστε στο κέντρο να μην δημιουργηθεί πεταλούδα καινούρια, αλλά να ξεκινήσω να δημιουργώ τα κενά που θέλω. Και πολύ σημαντικό είναι λοιπόν στη 16 με τον τρόπο που το κάνουμε θα γίνει έτσι όπως θέλουμε, αλλά στη 17 θα το οριστικοποιήσουμε, έτσι. Παρότι στη 17, εδώ, στο κέντρο, αν όμως θέλει κάποια κοπέλα να το κάνει έτσι και να κάνει και στα κέντρα, πολύ ευχαριστούσε, ό,τι θέλετε εσείς. Εγώ απλώς για θέμα να μην είναι τόσο κουραστικό και να έχει πολλές αλλαγές μέσα, θέλω να έχω μόνο τις άκρες και νομίζω ότι θα είναι και πολύ πουκωμένο να έχει παντού πεταλούδες. Εδώ λοιπόν είναι 17, την οποία κάνουμε αυτό το κατέσμα βάσμα εδώ πέρα, το οποίο εγώ δεν θα το κάνω, για να δημιουργηθεί καινούργια πεταλούδα. Εντάξει, πάμε λοιπόν τώρα στη 16 σειρά. Ένα λεπτό να τη χρωματίσουμε τη 16, η οποία 16 έχει τη τελευταία φάση που έχουμε πάλι 6 αλυσίδες εδώ. Να τη.
Ξεκινάμε με τον ίδιο τρόπο, όπως ξεκινάμε πάντα. Εδώ θα κάνουμε 4 αλυσίδες, άριχτο 4 αλυσίδες, γιατί θα αρχίσουμε να δημιουργούνται πιο πάνω και για καινούργιες πεταλούδες, εντάξει. Όχι, συγγνώμη, λάθος. Είμαστε εδώ, έτσι, ναι. Και για καινούργιες πεταλούδες, γιατί αυτό το κατέβασμα που κάνουμε εδώ αρχίζει και δημιουργεί, έτσι. Λοιπόν, ένα λεπτάκι, ναι, εδώ είμαστε. Συγγνώμη, ένα λεπτό, στη 16, όχι, στη 16 ακόμα έχουμε εδώ τα 3, που έχουμε εδώ πέρα αυτά τα 3 που δημιουργούν το καινούριο, και έχουμε εδώ πάλι 6 αλυσίδες. Και εδώ πάλι τα 3 ενδιάμεσα. Δηλαδή στα 3 ποδαράκια που κάναμε πριν, δεξιά και αριστερά, θα κάνουμε από 3 ποδαράκια. Θα το πούμε όμως σιγά σιγά. Πάμε λοιπόν στη 16 σειρά. Ξεκινάμε τον ίδιο τρόπο. 5 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5. Γυρίζουμε το πλεχτό μας. Πλέγουμε 3 ποδαράκια μέσα στο κενό. Πέντε αλυσίδες, άριχτο εδώ μέσα, πέντε αλυσίδες, πάμε εδώ και κάνουμε 3 ποδαράκια. Βλέπετε, ένα μυστικό είναι ότι πριν από τα 3 ποδαράκια που έχετε εδώ, πάντα κάνετε τα 3 ποδαράκια δεξιά. Θα βρείτε, άμα κάνετε καμιά τις πρώτες 20 σειρές που θα κάνουμε τώρα μαζί τις περισσότερες, μετά σας βγαίνει από μόνο του, να ξέρετε. Λοιπόν, να δω λίγο εκεί που είμαι. Αυτά. Τώρα κάνω 3 αλυσίδες. Κάνω 3 ποδαράκια εδώ πριν το κοχυλάκι μου. 1, 2, 3. Μετά κάνω 2 αλυσίδες. Πλέκω εδώ. Πάρα πολύ ωραίο, κορίτσι, γι' αυτό σας λέω τώρα που είναι στην προσφορά, δεν θα το έχουμε μετά. Πάρτε 2-3 χρώματα, εγώ θα κάνω και το έντονο, θα κάνω και αυτό το σάπιο μήλο και μάλιστα νομίζω ότι δεν χρειάζεται ούτε κρόσια και τα λοιπά γύρω γύρω, είναι πολύ ωραία από μόνη της εντυπωσιακή. Αν τώρα κάποια θέλει μπορεί να βάλει και κρόσια. 5 κουβάρια σας στάνω, την κάνετε χωρίς κρόσια πάντως, είναι 9 ευρώ. 6 αλυσίδες. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα στα κορίτσια, να σας στείλουν φωτογραφίες τι έχει μείνει. Και υπάρχει και μαύρο πάρα πολύ, που μαύρο η σάρπα όλες χρησιμοποιείται. Αν είναι μονόχρωμο, να ξέρετε και στο μαύρο θα δείχνει η πεταλούδα. Και πάμε. 2 αλυσίδες. Εδώ. Και κάνουμε δεξιά και αριστερά, θα κάνουμε από 3 ποδαράκια. Κάνουμε πρώτα δεξιά. 1, 2, 3. Στη μέση θα κάνουμε 3 αλυσίδες. Με 4 βελονάκι το πλέκω εγώ τώρα. Αν πλέκει κάποια χαλαρά ή το θέλει πιο σταθερό, μπορεί να το κάνει και με 3,5, έτσι. Και με το ίδιο νήμα φτιάχνουμε και τη ζακέτα που θα είναι για 4 extra large. Είμαστε σε καλό δρόμο. Έχουμε κάνει τα 2 μπροστινά και την πλάτη. Μας έμειναν τα μανίκια. Στη ζακέτα, θα κάνετε λίγο υπομονή. Λοιπόν, 2 αλυσίδες και μετά κάνουμε το κοχυλάκι μας εδώ. 1, 2, μία αλυσίδα και 2. Στο τέλος του live θα σας δείξω ότι ήρθα από πορτοφόλια. Ήρθαν τα τσαντάκια τα Lustrin που είναι στα 10 ευρώ, σε μαύρο μόνο ήρθε εκείνο. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Πάμε εδώ, 1, 2, μία αλυσίδα, 1, 2, και τώρα, νομίζω κάνουμε 2 αλυσίδες, θα το δω λιγάκι, 3 αλυσίδες, 3 αλυσίδες, 3 ποδαράκια εδώ, πάντα είπαμε αριστερά, εδώ, 1, 2, 3 ποδαράκια εδώ. Όντως, Ελένη μου, πάμε.
κάνουμε άριχτο, 5 αλυσίδες. Όπα, βέβαια το κρονάκι. 5. Ναι. Και 3 ποδράκια εδώ. Μία αλυσίδα και διπλό εδώ πέρα. Τελειώσαμε σειρά 15. Πάμε τώρα στη σειρά νούμερο 10, όχι συγγνώμη, 16 τελειώσαμε. Πάμε στη σειρά νούμερο 17. Στη 17. Πάμε στη 17, στην οποία 17 θα έχουμε τώρα. Είμαστε στη σειρά 17, ξεκινάμε τον ίδιο τρόπο. Τώρα θα έχουμε 3 ποδαράκια, 4 αλυσίδες κατέβασμα άριχτο, 4 αλυσίδες, 3 ποδαράκια, 2 αλυσίδες στο κοχύλ, πάλι 6 αλυσίδες και συνεχίσουμε τον ίδιο τρόπο. Το μόνο που θέλουμε λίγο προσοχή είναι ότι εδώ πέρα σε αυτό το σημείο θα δείτε τι θα κάνω, έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί αυτό εδώ που είναι 4 αλυσίδες κατέβασμα, έτσι ώστε εδώ να αρχίσω να δημιουργώ αυτό που βλέπετε εδώ πάνω, δηλαδή 3 ποδράκια, 2 αλυσίδες, 3 ποδράκια. Να δημιουργείται αυτό εδώ πέρα στη θέση της πεταλούδας, γιατί εγώ δεν θέλω να έχω πεταλούδα και στο κέντρο, εντάξει. Πάμε λοιπόν στη 17. 5 αλυσίδες στον αέρα. Γυρίζουμε το πλεχτό μας. Πάμε εδώ 3 ποδαράκια. 1, 2, 3, 5 αλυσίδες. Άριχτο εδώ μέσα στο κενό. 5 αλυσίδες. Στη 17 κορίτσια είμαστε. Εδώ 3 ποδαράκια, 1, 2, 3, 4. Μετά κάνουμε 4 αλυσίδες στον αέρα. Εδώ ένα άριχτο. Σου ξέφυγα, Κατερίνα. 4 αλυσίδες αριστερά από 3 ποδράκια, εδώ κάνουμε 3, όχι συγγνώμη, λεπτό. Κάτι έχω κάνει λάθος, όχι, σωστό είναι. Κάτι έχει γίνει λάθος. Μισό λεπτό λέω να το δούμε. Λοιπόν, είμαστε στη 17. Εδώ κάτω έχω 1, 2, 3. 1, 2. Εδώ, ξέχασα, έχω κάνει λάθος εδώ. Έχω κάνει ένα σετ ποδαράκι. Μη συγχωρείτε. Λιγότερο. Εδώ. Λοιπόν, κάναμε εδώ κανονικά. Έχουμε κάνει εδώ στη 16. Λίγο να δω τη 16, κορίτσια μου. Έχω εδώ σωστά, εδώ έχω σωστά. Και εδώ έχω... Ναι, εδώ μου λείπει μία τριάδα. Πρέπει δεξιά αριστερά εδώ να έχω ακόμα ένα σετ ποδαράκι πριν από το κοχύλι μου, εδώ μου λείπει, συγγνώμη, δεξιά αριστερά δεν πρέπει να έχω. Ναι, να το βλέπετε πως είναι εδώ. Εδώ πρέπει να έχω 3, συγγνώμη κορίτσια, κάνω λάθος. 3 ποδαράκια πρέπει να έχω δεξιά αριστερά του.
Μ' αρέσει που το είπατε μεταξύ. Και εδώ αριστερά 3. Μην παρεξηγέστε τώρα, δεν θα βλέπω κανένα σχόλιο. Αν ρωτάτε κάτι θα τα βλέπουν τα κορίτσια. Γιατί θέλει προσοχή. 1, 2, 3, 4, 5, γυρίζουμε. Το μάθαμε καλά. 5, 3 ποδράκια εδώ, 1, 2, 3. Και είμαστε 1, 2, 3, 4. Άριχτο εδώ. 1, 2, 3. 4, 3 ποδράκια εδώ, 1, 2, 3, 2 αλυσίδες στο κοχυλάκι μας, 2 ποδράκια, 1 αλυσίδα, 2 ποδράκια. Μέχρι εδώ είναι κατανοητό? Υπάρχει κάτι που δεν καταλαβαίνετε? Έξι αλυσίδες. Πάμε στο άλλο κοχυλάκι από εδώ. 1, 2. Μία αλυσίδα. Πάλι 2 ποδαράκια. 1, 2. Τώρα πολύ προσοχή, είμαστε στο κέντρο. Δεν θέλουμε πλέον να πλέκουμε εδώ πεταλούδα. Κάνουμε 2 αλυσίδες. Εντάξει. Και τώρα μας έχει 2 ποδαράκια μας. Και μας έχει να κάνουμε δεξιά από τα πρώτα 3 ποδαράκια εδώ, να κάνουμε ένα σε 3 ποδαράκια. 1, 2, 3. Μετά θα κάνω 2 αλυσίδες, θα κάνω πάλι 3 ποδαράκια εδώ. 1, 2, 3. 2 αλυσίδες, 3 ποδαράκια εδώ αριστερά. 1, 2, 3. Έτσι. 2 αλυσίδες νομίζω. Ναι, 2 αλυσίδες. Κοχυλάκι. Δύο ποδράκια, μία αλυσίδα, 2 ποδράκια. 6 αλυσίδες στον αέρα. Πηγαίνουμε εδώ, κάνουμε 2 ποδαράκια, 1, 2, μία αλυσίδα, 2 ποδαράκια. Και τώρα, συνεχίζουμε με 2 αλυσίδες, 3 ποδαράκια εδώ δεξιά, ακριβώς δίπλα του. Μετά κάνουμε 4 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4. Μπαίνουμε εδώ μέσα στο κενό. Πάλι 4.
πάμε αριστερά από τα τρία ποδαράκια, εδώ. Και κάνουμε 5 αλυσίδες. Άριχτο εδώ. 5 αλυσίδες. Συγγνώμη, πρώτα τα τρία ποδαράκια. Τρία ποδαράκια εδώ. 1, 2, 3, μία αλυσίδα, διπλό, 1, 2, 3. Και έχουμε τελειώσει εσίως και τη σειρά νούμερο 17. Πάμε σειρά νούμερο 18. Κολλάει το σήμα. Έχετε πρόβλημα. Δεν με βλέπετε καλά. Να μην δείξω τώρα, πρόσεξα ότι δεν έχω πολύ μπαταρία. Τι χαρά. Λοιπόν, πάμε σειρά 18. 1, 2, 3, 4, 5. Η 18 είναι τώρα που θα αρχίσουμε να δημιουργούμε πάλι τις πεταλουδίτσες μας, εδώ και εδώ, εδώ και από την άλλη πλευρά, εντάξει. Λοιπόν, πάμε εδώ, τρία ποδαράκια, 1, 2, 3. Δεν με ακούτε καλά? Λοιπόν, 5 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, 5. Άριχτο εδώ μέσα, 5 αλυσίδες. Τρία ποδαράκια εδώ. Μετά έχουμε μία αλυσίδα και τώρα θα δημιουργήσουμε εδώ μέσα καινούργια πεταλούδα. Άρα θα έρθουμε εδώ και θα κάνουμε κοχυλάκι 5 αλυσίδες. Θα έρθουμε εδώ πέρα στην ακρούλα, θα κάνουμε ποδαράκι. 2 ποδαράκια, μία αλυσίδα, και άλλα 2. Μετά 5 αλυσίδες, πάμε εδώ στο αντίστοιχο εδώ, κάνουμε πάλι το ίδιο, ποδαράκι, δεύτερο ποδαράκι, μία αλυσίδα, και άλλα 2 ποδαράκια, έτσι. Μία αλυσίδα. Εδώ τώρα θα κάνουμε, εδώ πέρα θα κάνουμε 3 ποδαράκια, 1, 2, 3. 7 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 αλυσίδες. Κολλάει, δεν με βλέπετε καλά? Γιατί κάποιος γράφεται καλά, έχει να κάνει και με το ίντερνετ σας. Τώρα θα κάνουμε την πεταλουδίτσα. Είπαμε, παίρνουμε κλωστή. Πάμε, 1, 2, 3, 4, 5 σειρές μαζί, τα πιάνουμε. Βγαίνουμε μία φορά, παίρνουμε κλωστή. Δεύτερη φορά, παίρνουμε κλωστή, τρίτη φορά. Προσπαθούμε να είναι λίγο ψηλά, να μην είναι πολύ σφιχτά. Θα περνάμε από όλα. Κάνουμε πάλι 7 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Δεν θα τα κάνετε πολύ σφιχτά, γιατί αν γίνει πολύ σφιχτό, μετά θα σας σουρώνει πάρα πολύ εδώ η σάρπα. Εντάξει. Πάμε τώρα μετά το κοχυλάκι μας και διάμεσα με τα 3 ποδαράκια και μπαίνουμε εδώ και κάνουμε 3 ποδαράκια. 1, 2, 3 ποδαράκια. Μία αλυσίδα στον αέρα. 2 αλυσίδες στον αέρα. Και τώρα εδώ, εγώ θέλω, επειδή είμαι στο κέντρο, να κάνω αυτό που είπαμε. 3 ποδαράκια, 2 αλυσίδες, 3 ποδαράκια. Άρα κάνω στο κενό. 1, 2, 3 ποδαράκια. 2 αλυσίδες, 3 ποδαράκια.
εντάξει. Και πάμε τώρα να κάνουμε και τη δεύτερη πεταλούδα μας. Πάλι δύο αλυσίδες. Πάμε εδώ στο κενό. Τρία ποδαράκια. Ένα, δύο, τρία ποδαράκια. Εφτά αλυσίδες στον αέρα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά. Παίρνω κλωστή. Δύο, τέσσερις, πέντε θησιρές μαζί. Τις πιάνω. Βουτάω, τεντώνω λιγάκι. Ένα, δύο, τρία. Το βγάζω μια φορά από όλα και την τελευταία εδώ. Εντάξει. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά. Και έρχομαι μετά το κοχυλάκι και βάζω τρία ποδαράκια. Ένα, δύο, τρία. Τώρα κάνουμε μία αλυσίδα στον αέρα και τώρα εδώ είναι που δημιουργούνται οι καινούργιες πεταλούδες. Άρα έρχομαι εδώ, κάνω κοχυλάκι, ένα, δύο, μία αλυσίδα, δύο ποδαράκια, ένα, δύο, πέντε αλυσίδες στον αέρα. Και εδώ το ίδιο, ένα, δύο, μία αλυσίδα και εδώ. Βλέπετε, ό,τι έχετε εδώ, το οποίο θα γίνει καινούργια πεταλούδα, πρέπει να έχετε και εδώ. Μία αλυσίδα στον αέρα και πάμε. Τώρα είμαστε εδώ. Ωραία. Μετά τα τρία ποδαράκια κάνω εδώ τρία ποδαράκια. Ένα, δύο, τρία. Και τελειώνουμε όπως τελειώνουμε κάθε σειρά. Πέντε αλυσίδες. Άριχτο εδώ πριν τα τρία ποδαράκια. Πέντε αλυσίδες. Τρία ποδαράκια εδώ. Μία αλυσίδα. Διπλό ποδαράκι. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Εδώ. Ένα, δύο, τρία. Και έχουμε τελειώσει τη σειρά νούμερο 18. Πάμε να δούμε λίγο και τη σειρά νούμερο 19 και θα είναι η τελευταία σειρά. Εδώ. Και μετά να σκέφτεστε ότι ό,τι κάναμε σε αυτά εδώ τα σημεία, τα δύο, το κάνουμε και προς τα έξω. Δηλαδή τώρα θα αρχίσουν να δημιουργούνται σε αυτό εδώ το σημείο και σε αυτό. Οπουδήποτε αλλού θα αρχίσουμε να βάζουμε αυτό εδώ πέρα που έβαλα εδώ. Τρία ποδαράκια, δύο αλυσίδες, τρία ποδαράκια. Πάμε λοιπόν τώρα στη σειρά, είπαμε 19, έτσι. Λοιπόν, 19, είμαστε εδώ. Οκ, ωραία. Λοιπόν. Πλέκουμε 5 αλυσίδες στον αέρα. Κλείζουμε το πλεκτό μας. Τρία ποδαράκια. Τα κορίτσια λίγο να μου ετοιμάσουν αν μπορούν μερικά από τα ντόρα που σίγουρα έχουμε σε απόθεμα, αυτά που έχουμε τα πιο πολλά, για να δείξω μερικά χρώματα. Σε κάνα δεκάλεπτο θα τελειώσω από εδώ. Ένα. Πέντε. Καμιά δεκαριά χρώματα τουλάχιστον να δείξουμε, έχουμε αρκετά. Όλα τα έχεις αυτά. Αυτά τα έχουμε όλα. Ναι, αυτό σας είπα. Δέστε το και μην βιάζεστε. Ναι, πρέπει να το δείτε όμως. Μην βιάζεστε, έχω χρόνο ακόμα. Εντάξει.
Λοιπόν, τρία ποδαράκια, δύο αλυσίδες. Τώρα έχουμε εδώ, πάμε στο κοχυλάκι μας, κάνουμε δύο ποδαράκια, μία αλυσίδα, δύο ποδαράκια, έξι αλυσίδες στον αέρα. Θοδωρά, κλείσε μου την πόρτα. Δύο ποδαράκια, μία αλυσίδα, δύο ποδαράκια. Μετά κάνουμε δύο αλυσίδες στον αέρα. Και τώρα είμαστε εδώ στην πεταλούδα μας, την οποία θα κάνουμε τρία ποδαράκια εδώ, την οποία θα το φτιάσουμε στη δεύτερη θηλιά εδώ πέρα. Ένα, δύο, τρία. Μετά δύο αλυσίδες, τρία ποδαράκια πάλι από εδώ προς τα εδώ στη δεύτερη θηλιά. Δύο αλυσίδες. Τώρα, από εδώ και πέρα θέλουμε να κάνουμε τα τρία ποδαράκια που είπαμε, δύο αλυσίδες. Άρα πηγαίνουμε στα κενά. Ένα, δύο, τρία ποδαράκια, δύο αλυσίδες, τρία ποδαράκια. Οπα. Τρία. Δύο αλυσίδες, τρία ποδαράκια. Πάρ' το πλεκτό από εκεί να μην ενοχλεί. Μπράβο. Δύο αλυσίδες. Πάμε εδώ πάλι. Ένα, δύο στο δεύτερο. Τρία ποδαράκια. Το 50 το δικό μου το χρώμα υπάρχει. Mm. Αυτό είναι το 50. Mm. Εντάξει. Το δικό μου αυτό που βλέπω υπάρχει, κορίτσια, ακόμα. Δύο αλυσίδες. Πάμε εδώ. Ένα, δύο πίσω. Ένα, δύο, τρία, δύο αλυσίδες. Εδώ τώρα προσοχή, γιατί πάμε στο σημείο που έχουμε να δημιουργήσουμε πάλι εδώ μια καινούργια πεταλούδα, έτσι. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Άρα, να δω λίγο πριν από το... Ωραία, κάνουμε αυτό και μετά φεύγουμε και πάμε στο κοχυλάκι μας εδώ. Κάνουμε εδώ δύο ποδαράκια, μία αλυσίδα, δύο ποδαράκια, ένα, δύο. Μετά κάνουμε έξι αλυσίδες. Εδώ. Και... Ωραία. Δύο αλυσίδες, τρία ποδαράκια εδώ, ένα, δύο, τρία, και εδώ πέντε αλυσίδες, άριχτο, πέντε αλυσίδες, και πάμε εδώ για τρία ποδαράκια, ένα, δύο, τρία. Μία αλυσίδα στον αέρα και διπλό ποδαράκι στην τέταρτη θηλιά προς τα πάνω. Από εδώ προς τα κάτω, από κάτω προς τα πάνω. Να το. Αυτό είναι το 50 νούμερο. Βλέπετε το, εδώ τώρα στο κέντρο δημιουργώ συνεχώς τα ποδαράκια με τις αλυσίδες. Καθώς ανεβαίνετε, εσάς το σημαντικό που πρέπει να σκέφτεστε είναι ότι πάντα θα έχετε τις πεταλούδες από εδώ στο πλάι. Δηλαδή τώρα βλέπετε, από εδώ που είναι η πεταλούδα πάει προς τα εδώ. Έτσι. Λοιπόν, δεν είναι κάτι δύσκολο και κάτι τρομερό που δεν μπορείτε να το κάνετε.
Έχετε τα σχεδιαγράμματα, μπορείτε να τα ζητήσετε από τα κορίτσια μαζί με την παραγγελία σας, να σας δώσουν και αυτό που είχα κάνει, τους το έχω δώσει τη μεγένθηση για την αρχή για να το μάθετε, αλλά και αυτά που έχουν πιο πολύ μέρος του σχεδίου, για να σας είναι πιο εύκολο. Επίσης τώρα, μπορεί να με ρωτήσετε πώς θα το τελειώσω, πώς θα τελειώσουμε αν ήταν την εσάρπα. Λοιπόν, το πιο ιδανικό είναι, στο τέλος, πάνω-πάνω, τελειώσετε με 2-3 σειρές, τις οποίες θα κάνετε συνεχώς 3 ποδαράκια, 2 αλυσίδες, 3 ποδαράκια, 2 αλυσίδες, και να πάει έτσι για 2-3 σειρές, για να μην κλείσει μάσιμο τρόπο, να φαίνεται ωραία. Το ύψος και το φάρδος το καθορίσετε εσείς. Εγώ να σας δείξω ότι πόσο πολύ νήμα έχει μείνει. Φυσικά, όσο μεγάλο είναι η σάρπα, τρώει και περισσότερο νήμα, το ξέρουμε αυτό όλες, έτσι. Λοιπόν, θα σας δείξω κάποια χρωματάκια, θα γυρίσω λίγο την κάμερα. Και μετά, αν φέρω τα κορίτσια, λίγο να σας δείξω και τα καινούργια πορτοφόλια που ήρθανε. Δεν είναι πάρα πολλά, επειδή μου ζητήσατε και πορτοφόλια που θέλετε να τα πάρετε, που να μην τα πλέκετε, έχω φέρει κάποια καινούργια σχεδιάκια. Λοιπόν, θα δείξω το 50 καταρχήν, το οποίο έχω πλέκω τώρα εγώ το σαπιόμηλο, υπάρχει ακόμα. 1,80 το τεμάχιο, 100 γραμμάρια ακριλικό, πλέκεται 3,5-4 νούμερο βελονάκι. Εδώ μας λέει από 3 μέχρι 3,5, εγώ με 4 το πλέκω και γίνεται πάρα πολύ ωραίο και πλέκω και χαλαρά, το ξέρετε. Θέλετε 5 κουβάρια τουλάχιστον, εάν την κάνετε χωρίς κρόσια. Αν την κάνετε με κρόσια πάρετε 6-7 για σιγουριά, γιατί μετά δεν θα το έχουμε αυτό το νήμα. Έκτονο πρασινάκι, το 87. Μαύρο έχουμε πάρα πολύ, πάντα μαύρο φέρουν πολύ. Το λαδί το 076, δηλαδή ανοιχτό είναι αυτό, 076, βάζω έτσι για να φαίνεται το χαρτάκι. Μετά έχουμε ωραίο σωμονάκι το 36, τώρα θα τα ρίχνω κάτω αναγκαστικά γιατί τα κορίτσια μιλάνε όλα. Λοιπόν, το 121 το έδειξα, όχι νομίζω, και αυτό είναι ένα σωμό λίγο πιο πολύ προς το πορτοκαλί. Το 68 πράσινο, όχι πολύ σκούρο, έχουμε και πιο σκούρο, να σας δείξω και το σκούρο το πράσινο. Το 88 και επίσης αν θέλετε τα κορίτσια σας στέλνουν και φωτογραφίες. Μπορντό, και μπορντό θα ήταν πολύ ωραίο, το εξανθιές, σας αρέσει πολύ το μπορντό και θα σπιένει πολύ το 35. Όπως επίσης ξανθιές τους πάνε γενικά τα πράσινα, ένα άλλο πράσινο λαδί έτσι κάπως, το 077, λίγο πιο σκούρο από το άλλο. Πολύ ωραία επίση του πουρου, για όσους αρέσει το γίνο, το 14, 1,80 το τεμάχιο, το μπλε ρουά το 16, το γκρι το σκούρο το 008, το 100 που είναι σπασμένο λευκό και το λευκό το 00. 100 γραμμάρια 240 μέτρα, 3,5-4 βελονάκι, ένα πράσινο έντονο λαχανί το 066, κίτρινο σκούρο, κάποιος το λέτε και μουσταρδί αυτό, το 102, αλλά υπάρχει και πιο σκούρο. Αυτό το μπλε σας κάνω μια κουβερτούλα παιδική και βάζω ένα ζαχαρί μέσα, το 018. Ένα πολύ εύκολο σχέδιο κάνουμε για αγιοκοράκι, γιατί μου ζητήσατε, πολύ πολύ εύκολο, κάποιες που πήρατε από αυτά τα νήματα. Ενδιάμεσα βάζω λίγο ζαχαρί ή λίγο σπασμένο λευκό, ό,τι θέλετε εσείς. Έχω βάλει ένα ζαχαρί που είχα στο σπίτι, πολύ λίγο, το 018, το μπλε τζιν, το 144, και επίσης με αυτό το μπλε τζιν κάνουμε τώρα και μία, πώς να το πω τώρα, κάπα να το πω, είναι δύο φύλλα, ένα μπρος ένα πίσω, που τα ενώνεις από πάνω και πέφτει έτσι πόντζο, όχι κάπα, πόντζο, συγγνώμη. Λοιπόν, το κόκκινο το έδειξα, το 144. Τηλεφωνικά μόνο για αυτά τα νήματα είμαι μήνυμα, δεν υπάρχουν στο e-shop. Το 101 ένα μπλε, έτσι λίγο έντονο. Καφέ σκούρο το 83. Λοιπόν, τα κορίτσια αν μ' ακούνε, να μου φέρουν λίγο τα πορτοφόλια να δείξω. Λοιπόν, 104, κάποιες είπατε ότι είναι σαν πιο μήλο σκούρο. 104. Εννοείται, θα τη δείτε τελειωμένη, είναι σάρπα. Και μάλιστα κάνω δύο. Το 51, μόλις σκούρο. Μαύρο είπαμε έχει πάρα πολύ, να ξέρετε ακόμα, το 999.
και μπλε σκούρο το 19. Υπάρχουν και άλλα χρώματα. Τώρα για να μην σας κουράζω, είπα τα κορίτσια να μου δώσουν λίγα. Να δείξουμε λίγα και τι πορτοφόλια έχουν έρθει. Γιατί σας έφερα και άλλα σχέδια σε αυτά, όπως είναι τα λουστρίν. Λοιπόν, είναι το λουστρίν το οποίο είχαμε κάνει. Αν είναι εύκολο Θοδόρα μου και το πορτοφόλι που το έχουμε κρεμασμένο κάπου εκεί στη βιτρίνα. Το λουστρίν, μπράβο Θοδόρα. Λοιπόν, είναι λουράκι μεγάλο με αυξομοίωση, καρπού. Είναι διπλό έτσι. Το έχουμε πλέξει, έχουμε δείξει δύο σχέδια. Να δείξω το ένα και το άλλο το πουλήσαμε. Είναι αυτό εδώ, να το, με δύο παραλία, ένα και ένα και περισσεύει νήμα. Είναι στα 10 ευρώ, έχουμε μόνο σε μαύρο, αλλά σας έχω φέρει και κάποια άλλα χρωματάκια άλλο στυλ. Εντάξει, θα τα δείξω τώρα. Λοιπόν, είναι σε μαύρο, μετά είναι σε αυτό το καφέ το σκούρο, το οποίο και αυτά έχουμε στα τελουράκια τους, και αυτά στα 10 ευρώ, καφέ σκούρο. Δεν ξέρω πόσα κομμάτια έχουν μείνει, γιατί κάποιες ήδη τα έχετε πάρει. Μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά εμένα, να ξέρετε, στα φερμουάρ. Έχω λίγο τρέλα. Λοιπόν, στα 10 ευρώ και αυτά έχουν και την τσεπούλα τους, που κάποια κορίτσια που είσαστε τεχνίτριες, καλές πλέχτρες, κάνατε το πλεχτό να πάει εδώ να ανοίξει και να έχετε και την τσέπη αυτή να τη χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, καφέ σκούρο στα 10 ευρώ, μιλουράκι με αυξομοίωση, όπως είναι αυτό το μαύρο που έχουμε κάνει. Μετά, σε μπες, πολύ ωραίο μπες, δέστε το. Να το, το λουράκι του μέσα το μεγάλο και του χεριού, του καρπού, σε μπες, να το, καφέ μπες και μαύρο, αυτά έχω, σε αυτά, παίρνετε τηλέφωνο τα κορίτσια, δεν τα έχουμε στο site αυτά γιατί φεύγουν πολύ γρήγορα. Λοιπόν, σε διπλά πορτοφόλια, έχουμε φέρει εκτός από αυτά που έχουμε μαύρα και τα λοιπά, στα 6 ευρώ, τα μπα που είχε τελειώσει, έχουμε φέρει αυτό το μπες το σκούρο. Σας ανοίξω λίγο να τα δείτε κιόλας από μέσα. Κάνω και ένα story να τα δείξω αυτά, γιατί κάποιες δεν θα προλάβετε να δείτε το live και δεν σας έρχεται και το πεις. Είναι το κλασικό, ξέρετε εσείς. Από εδώ είναι για χρήματα, χαρτονομίσματα, έτσι, και κέρματα, εδώ. Να το. Στα 6 ευρώ είναι τα διπλά και είναι μελουράκι καρπού, εντάξει. Κάτσε να τα βάλω αυτά μέσα. Γιατί καμιά φορά, αν δεν υπάρχουν αυτά μέσα, νομίζω ότι σας στέλνουμε χρησιμοποιημένα. Χρησιμοποιημένα λίγο δύσκολο να σας στείλουμε εμείς. Και αν καμιά φορά λείπει κάποιο λουράκι από μέσα από αυτά, είναι γιατί έτσι μας τα δώσανε. Και κόκκινο σκούρο που δεν είχαμε, ήρθε επίσης. Λοιπόν, αυτά είναι στα 6 ευρώ. Και τώρα, έχω στα 5 ευρώ καινούριο πορτοφόλι, το οποίο βέβαια αυτό δεν βολεύει να πλεχτεί, αλλά μου ζητήσατε κάτι διαφορετικό, το οποίο είναι εδώ, έτσι, βάζετε χρήματα, θα μετρήσω λίγο διαστάσεις εδώ νομίζω, και κλείνει έτσι, είναι στα 5 ευρώ. Λοιπόν, η διάσταση είναι 12, μπαίνει ταυτότητα, για να ξέρετε, 12 και το ύψος του είναι 9. Έχουμε σε χρυσό, έχουμε σε σπασμένο λευκό, μετά έχουμε με άλλο κουμπωμά, πάλι το ίδιο στυλ, σε ταμπάμ. Μία να έρθει λίγο να με βοηθήσει, σάπιο μήλο, ανοιχτό βεραμάν. Μπε σκούρο, λίγο σπρώξτα. Εγώ είμαι ανάμεσα σε αυτά, αλλά πήρα ένα άλλο. Ροζάκι, μην πεις γιατί θα θέλω το δικό σου. Μαύρο. Θα τα κάνω και ένα story μετά και σας τα δείξω. Κόκκινο. Και δύο άλλα διαφορετικά. Και δύο διαφορετικά άλλα. Και αυτά στα 5 ευρώ. Είναι λίγο πιο μεγάλο αυτό. Να σας μικρήσω λίγο διάσταση. Αυτό είναι 14 και 9 παλίτσους. Αλλά είναι πιο μεγάλο σε σχέση με αυτά. Να σας δείξω λίγο να δείτε τη διαφορά. Και αυτό στα 5. Αυτό υπάρχει σε μπες και σε κόκκινο. Αυτά τα δύο, εντάξει, εδώ είναι για να βάζετε χρήματα και να ανοίξουμε λίγο και από εδώ, να το δείτε, είναι εδώ για τα ψηλά σας. Λοιπόν, και εδώ κάρτες και τα λοιπά, μπορείτε να βάλετε. Αυτά θα τα κάνουμε και ένα story, θα τα αφήσεις μετά, ναι, ό,τι προλάβω. Λοιπόν,
όσες θέλετε το σχέδιο για την εσάρπα, γιατί πολλές μου γράψατε σε μήνυμα. Με τις παραγγελίες σας μπορείτε να ζητάτε από τα κορίτσια. Σας έδειξα κάποια από τα χρώματα. Τα κορίτσια τα έχουν σε φωτογραφία στο 1,80. Πάρα πολύ ωραίο το μαύρο. Αν θέλετε να κάνετε κασκόλ, σκουφάκια κτλ. Πάρτε, γιατί στο 1,80 100 γραμμάρια νήμα, 240 μέτρα δεν θα βρείτε νομίζω. Τα λουστρίν επίσης, ξαναλέω ότι έχουμε σε μαύρο και αντίστοιχο μετά, που δεν είναι λουστρίν όμως, είναι και αυτό το μπέζ και αυτό το καφέ. Εντάξει. Και αυτό πάλι μπέζ που έχει άλλο σχεδιάκι. Αν κάποια θέλει να το χρησιμοποιήσει χωρίς να το πλέξει, θα δείχνουμε. Ό,τι θέλετε, παίρνει τηλέφωνο σταθερό μέχρι τις 5 η ώρα είμαστε σήμερα. Σας φιλώ. Μπροστά μια κλήρωση, θα την κάνουμε οπωσδήποτε αύριο. Θα μου το θυμίσει η Θοδώρα. Αύριο θα κάνουμε και το αντρικό του κασκόλ, το καινούριο που έκανε η Αλεξάνδρα, που είναι με το Lana Gold, το Alizé. Εντάξει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη, πολλές φορές τα live μου σας ειδοποιώ τελευταία στιγμή, αλλά το πρόγραμμα μου το αλλάζω μερικές εδώ πέρα. Αυτά θέλω να πω, να δηλώσω. Σας πιάζει τον κόσμο. Ναι, είσαστε σε ετοιμότητα όμως. Σας βλέπω, είσαστε μπράβο. Είσαστε έτσι έτοιμοι, σας θέλω. Λίγο υπομονή με τις παραγγελίες σας. Γίνεται χαμός. Σήμερα στο site δεν προλάβαν τα κορίτσια να τις πιάσουν καθόλου. Μας βοήθησε μία ένα καλό κορίτσι, αλλά δεν μπορέσαμε να πιάσουμε να τις κάνουμε. Θα προσπαθήσουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο να κάνουμε, να φύγουν όσο περισσότερες παραγγελίες γίνεται σήμερα. Τις υπόλοιπες αύριο, που αύριο θα είναι η πιο μεγάλη ομάδα εδώ. Φιλάκια πολλά, καλό απόγευμα. Αύριο θα δείξουμε αντρικό κασκόλ.